Ακόμη έτσι. Ξεκίνησαν τις διαδικασίες και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, Γιώργο. Και όχι μόνο αυτό, και στο Ιπποκράτειο, ακόμη που δεν γίνονται οι επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις δεν γίνονται, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Χρειάζονται 2 αναισθησιολόγοι και δεν μπορούν να τους προσλάβουν. Ξεκίνησαν να κάνουν μια διαδικασία για να προσλάβουν αναισθησιολόγους. Δεν πήγε κανείς, γιατί τα λεφτά που δίνουν είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που παίρνουν έξω σαν ιδιώτες αναισθησιολόγοι. Θέλουν να πάρουν ιδιώτες, γιατί τους αναισθησιολόγους αναστολή τους έχουν στα πιτς που λέμε, και δεν πήγε κανείς. Και αυτή τη στιγμή δεν γίνονται στον παράγοντα. Υπάρχουν αναισθησιολόγοι σε αναστολή. Βεβαίως, πάρα πολύ. Και δεν τους προσλαμβάνουν. Και δεν επιστρέφουν στις δουλειές τους. Αναισθησιολόγοι σε αναστολή. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Νταλιάνη, με το θέμα αυτό των ελλείψεων, το οποίο συνεχίζεται στο πλαίσιο και αυτής της ταλαιπωρίας που υφίσταστε, τι γίνεται στα νοσοκομεία? Δώστε μας μια εικόνα και από τα κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας. Κύριε Καψαμπέλη, πριν ξεκινήσει η επιδημία, τα νοσοκομεία, πολλά εκ των νοσοκομείων, λειτουργούσαν με 50% μείον του προσωπικού. Τώρα πώς είναι τα πράγματα? Από εκεί και πέρα, νομίζω τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο ίδιος ο Υπουργός σήμερα είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι κάθε νέου Έλληνα, νέο Έλληνα, συμπατριώτη μας, διότι μας είπε ότι από τους 7.500 υγειονομικούς έχει προσλάβει 700 με 1.000. Δηλαδή, αντικαταστάθηκε εντός εισαγωγικών 10% προσωρινά, γιατί είναι μόνιμοι υπάλληλοι, δεν μπορεί να τους απολύσει ο κύριος Πλεύρης, το γνωρίζει αυτό, αλλά αντικαταστάθηκε ουσιαστικά ο ένας στους 7. Κι αν αντικαταστάθηκε, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί που μπαίνουν στο σύστημα δεν έχουν την εμπειρία αυτών που είναι εκτός συστήματος υγείας. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, δεν το λέω εγώ, το λέει και η ΠΟΕΔΗΜ και η ΟΕΝΓΕ, μεγάλες, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή συνδικαλιστικές οργανώσεις, λειτουργούν στο κόκκινο εδώ και καιρό. Νομίζω ότι το νομοσχέδιο είναι βούτυρο στο ψωμί της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο ουσονού που φαίνεται ότι τους επόμενους μήνες μέχρι πριν τις εκλογές θα ενταθεί λιγάκι. Σήμερα βγήκανε, ας το πούμε, και οι διατάξεις του νέου νόμου, όπου επιτρέπεται σε έναν γιατρό να βγει εκτός συστήματος υγείας για 2 μέρες την εβδομάδα κατόπιν συνεννοήσεων, συμφωνιών, με πολλά ερωτηματικά ποιος θα μπορεί να βγαίνει και ποιος δεν θα μπορεί να βγει από το εθνικό σύστημα, να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και να έχουμε δηλαδή μια ιδιωτικοποίηση κάτω από το τραπέζι, ας το πούμε έτσι. Και πάνω από το τραπέζι σε λίγο. Γιατρέ, από τον Σεπτέμβριο του 2021 η κατάσταση όσον αφορά την πανδημία έχει εκτραχυνθεί. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι η πανδημία μετατράπησε εθνική τραγωδία. Γι' αυτό τουλάχιστον προκύπτει τον αριθμό των θανάτων, όπως και την υπερβάλλουσα θνησιμότητα που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πιστεύετε ότι η αναστολή, η αφέμαξη από το σύστημα υγείας των μη εμβολιασμένων γιατρών και νοσηλευτών έπαιξε ρόλο σε αυτή την τραγωδία που ζήσαμε και ζούμε? Θα είμαι απόλυτος, κύριε Παπακυριακόπουλε, 100% έπαιξε, και δεν το λέω εγώ, το λένε επιστημονικά στοιχεία. Πρέπει πλέον να σταματήσουμε να παίζουμε με τις λέξεις και να κάνουμε παιχνίδι εντυπώσεων. Ο κύριος Λίτρας, η έκθεση Λίτρα, είναι καταπέλτης. Από 1η Σεπτεμβρίου του 2021, όπου ξεκίνησαν οι αναστολές εργασίας και από όπου περίπου έχουμε, από υπουργεία δηλαδή κυρίου Πλεύρη και κυρίας Γκάγκα, έχουμε δηλαδή ουσιαστικά το 60 περίπου με τις 100 των θανάτων, 61% για την ακρίβεια, των θανάτων όλης της επιδημίας, με έναν ιό που ήταν εξασθενημένος, από 1η-9η του 2021 έχουμε μία αύξηση της θνητότητας από είμαι COVID, η οποία φτάνει το 30%, και δεν βάζω σε αυτό τη μελέτη που αφορά τις ΜΕΘ και το τι συνέβη μέσα και έξω από τις ΜΕΘ με τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δυστυχώς κατέληξαν. Μάλιστα, και την ίδια ώρα, γιατί πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, κύριε Νταλιάνη, θέλω να δούμε και μια κάρτα έτσι που αποτυπώνει συνοπτικά και στο τέλος και με λίγο σκοπτικό ύφος που χρειάζεται, τις κατά καιρούς δηλώσεις που έχει κάνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κ. Γκεμπρεγέσιους, ο οποίος πώς ξεκίνησε να λέει για την προστασία που υπάρχει από τα εμβόλια και πώς κατέληξε. Για να δούμε την κάρτα, παρακαλώ, γιατί ενδιαφέρον εμείς τη δείχνουμε. Δεν σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί και επιστήμονες για να ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, τι πρέπει να υιοθετήσει κανείς και τι όχι, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ξεκίνησε να λέει ότι ήταν στο 95% η προστασία από τα εμβόλια, μετά τον Ιούνιο πήγε στο 70% κατά τον ίδιο, τον Ιούλιο η προστασία έπεσε στο 50%, τον Αύγουστο είπε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία με την προηγούμενη έννοια, αλλά μειώνει τη διάδοση.
Μετά το Σεπτέμβριο τον επόμενο μήνα δεν μειώνεται η διάδοση, η μετάδοση, αλλά μειώνεται η σοβαρότητα της μετάδοσης. Μετά φύγαμε από αυτό, τον Οκτώβριο δεν μειώνεται η σοβαρότητα, μειώνεται η πιθανότητα νοσηλείας. Τον Νοέμβριο φτάσαμε στο ότι δεν μειώνεται η πιθανότητα νοσηλείας, αλλά τουλάχιστον λέει να πεθάνει κανείς. Και το τέλος, κάπως έτσι, ότι πεθαίνεις, αλλά θα πας στον παράδεισο. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα σχόλιο έτσι, πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Νταλιάνη. Έχει χαθεί η σοβαρότητα, πραγματικά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, στο δημόσιο τομέα αυτή τη στιγμή, από ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω προσωπικά και δεν έχουν εμβολιαστεί ή η τρίτη δόση έχει γίνει 9 μήνες πριν, οπότε θεωρούνται και αυτοί ανεμβολίαστοι. Κάνουν ένα rapid test την εβδομάδα και ρωτώ, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα ξανακάνουν rapid, είναι καλυμμένοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι προστατευμένοι? Κύριε Νταλιάνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Για να δούμε λοιπόν, επειδή είμαστε στο κοινωνικό αυτό κομμάτι, ένα συγκλονιστικό βίντεο που ετοίμασε ο Νίκος Τσαρτσίκας. Παρακαλώ, λοιπόν, στις κάρτες.